καταρρεύσει ο ακρογωνίος λίθος της εθνικής μας πολιτικής, που είναι η σύμπλευση, η συμπόρευσή μας με την Ευρώπη, πράγμα που θα γινόταν πραγματικά ένας εφιάλτης για όλο τον ελληνικό λαό, για την αξιοπιστία της χώρας, για το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και για την ασφάλεια της χώρας σε μια τόσο δύσκολη περίοδο που περνάει και η γειτονιά μας. Είμαι της άποψης, με πολύ μεγάλη θέρμη το υποστηρίζω, ότι η θέση της Ελλάδας είναι μέσα στην Ευρώπη, στο ευρώ, και ότι αυτή είναι μια θέση που για μας αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη εθνική κόκκινη γραμμή, που την υποστηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και ως εκ τούτου καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να την αμφισβητήσει, πόσο μάλλον να τη βάλει σε κείμενο. Ήθελα να σας μεταφέρω στον νέο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την άποψη αυτή. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζοντας πολύ καλά την ιστορική διαδρομή και τον ιστορικό ρόλο της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας στην Ευρώπη, αλλά γνωρίζοντας και την δική σας αταλάντευτη προσήλωση στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε και πάλι αυτό που σας αναλογεί, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή πορεία της χώρας εντός Ευρώπης και εντός Ευρωζώνης, γιατί αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί. Σε ό,τι με αφορά, θα γίνω λίγο κουραστικός, αλλά πρέπει να γίνω νομίζω. Και η πλειοψηφία που με εξέλεξε, αλλά και η εντολή της Βουλής από τον ελληνικό λαό που εξέλεξε τη Βουλή αυτή, μου επιβάλλουν να διασφαλίσω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου και στα όρια των αρμοδιοτήτων μου αυτή την πορεία. Και να είστε βέβαιος ότι θα το πράξω.